επεαπτερόεντα, αλλά να γίνουν πράξη τα όσα υποσχέθηκαν. Είναι το μήνυμα των κατοίκων, των κοινοτήτων που πλήγηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά προς το κράτος. Ποιο να στηριχτώ, άμα είναι τα δάρικα. Τώρα που είναι μεγάλη καταστροφή, ελπίζομαι να σταθούν στον πόντο του, να βοηθήσουν τον κόσμο. Μόνο θα, ήρθαμε να ζητάμε, χορτάσαμε. Ο κόσμος είναι με πόνο, με κόπο που είχαμε ότι έκαμε στον χωριό. Να υλοποιηθούσει ή να μείνουν μόνο στις υποσχέσεις και αύριο εσύ έδικαιουσε γιατί έτσι, εσύ έδικαιουσε για έτσι. Δεν τους πείθουν τα λόγια και οι επισκέψεις στα χωριά, παρά μόνο η άμεση εφαρμογή των υποσχεθέντων. Ήρθαν όλοι που το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο στις κοινότητες, όλες τις κοινότητες. Και είναι οι άνθρωποι θέλουν να φανούν μάγκες, όπως να μείνουμε εμείς μάγκες στον τόπο μας, να μας ζούσει. Και έμπρακτα, γλύωρα. Πρέπει να μας βοηθήσει να μας δώσει τα λεφτά. Να μας δώσει 10 χιλιάδες για αρκή. 10 χιλιάδες να πάω σε ένα σημείο. Εγώ πού να βρω λεφτά να συνεχίσω το έργο μου. Πρέπει η κυβέρνηση να μας διά μπροστά τα λεφτά. Πού είναι να βρω άλλο που είδαμε σήμερα τα λεφτά να συνεχίσει το κτίσμα, να φέρει κράτη. Έμα εκεί χάνω. Διότι συνήθως εξαγγέλνουν. Και ύστερα που λίγο καιρό ξηχάνουν μας και εμάς και εμούς. Υπάρχουν ωστόσο και ηλικιωμένοι άνθρωποι που αδυνατούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τις απαιτούμενες αιτήσεις. Έχει πολλές δυσκολίες με τις διαδικασίες. Να δημόσουμε φόρμες, να παρουσιάσουμε στοιχεία. Καταστράφηκε το σπίτι μου όλος καιρός. Βλέπεις, θέλω και εγώ βοήθεια, δεν μπορώ από μόνος μου να το κάνω. Βλέπουμε μια μεγάλη γραφειοκρατία. Όχι να πάω Αριάγνη, να πάω στο ΦΠΑ, να πάω στο ΚΟΑΠ, μα πότε. Εγώ δεν ξέρω με ίντερνετ, με τίποτε. Πώς θα τα κάνω αυτά όλα για να έχω κάτι, για να προχωρήσω.